Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και το Δημήτρη Καραστεφανή. Είναι 4 ήδη οι συλλήψεις, Δημήτρη. Να δούμε τι γίνεται και με τα υπόλοιπα 3 πρόσωπα σε βάρος των οποίων εκκρεμούν εντάλματα. Καλησπέρα, Αναστασία. Τα 2 πρόσωπα είναι το ζευγάρι που λέγατε και νωρίτερα στο βίντεο. Ζουν μόνιμα στο Λονδίνο και φαίνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί το έντελμα σύλληψης με τη βοήθεια πάντα της Ιντερπόλ. Το τρίτο πρόσωπο είναι ο κ. Φιλιππίδης, ο οποίος μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky και στην πρώτη γραμμή, είπε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει αφού ολοκληρώσει ό,τι έχει να κάνει στην Αμερική. Να σας πω ότι χθες το βράδυ συνελήφθη εδώ στην Αθήνα ο ένας από τους δύο, ο δεύτερος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε ο δικός σήμερα το απόγευμα και θα περάσει αύριο το γραφείο του εισαγγελέα, ενώ το μεσημέρι, αργά το μεσημέρι, πήγε δικηγόρος μιας 27χρονης κοπέλας που φαίνεται να έχει ένα ρόλο κλειδί και κατέθεσε ένα υπόμνημα και να ενημερωθεί και για τη δικογραφία μας. Για τον κύριο Κοτομινά τώρα, χθες πήγαν αστυνομικοί στην ιδιωτική κλινική όπου και νοσηλεύεται και παρουσία εισαγγελέα αλλά και ιατροδικαστή, βέβαια δεν έγινε κάποια γνωμάτευση και αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι δόθηκε εντολή να μεταφερθεί από ιδιωτική κλινική σε δημόσιο νοσοκομείο και πιο συγκεκριμένα στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Την εντολή αυτή την έδωσε ο ιατροδικαστής. Ο ιατροδικαστής, νομίζω, και ο εισαγγελέας. Mm-hmm. Από εκεί δίνονται οι διαταγές, γιατί θέλουν και μία δεύτερη γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό και θα δούμε πότε θα γίνει μεταφορά του κυρίου Κοντομινά στο δημόσιο νοσοκομείο και πιο συγκεκριμένα στο Ιπποκράτειο. Τη νύχτα θα παραμείνουν εδώ στον 10ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης οι δύο συλληφθέντες, καθώς 27χρονοι, όπως σας είπα, χθες πήγαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της και εκεί της είπαν ότι έχει σκοπό να παραδοθεί. Πράγματι, όπως σας είπα, σήμερα πήγε ο δικηγόρος και κατέθεσε το υπόμνημα, ενημερώθηκε για την δικογραφία και περιμένουμε βέβαια και τις απολογίες που θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Η αποκάλυψη του σκανδάλου έχει καθυλώσει τους πάντες, κυρίες και κύριοι. Έχει προκαλέσει βέβαια και σωρία σχολείων στον πολιτικό χώρο, με όλα τα κόμματα να ζητούν να χυθεί απλέτο φως στην υπόθεση. Τους τόνους ύψος όμως ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζήτησε έλεγχο όλων των τραπεζών, εξαπολύοντας παράλληλα πειρά και κατά της Τράπεζας της Ελλάδος. Πλήρη κάθαρση ζητούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση των επισφαλών δανείων του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση απονομή δικαιοσύνης ανεξαρτήτως προσώπων. Κανένας, όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν πρέπει να ξεφεύγει από την δικαιοσύνη εάν έχει παρανομήσει. Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι διοικήσεις του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ήταν διορισμένες από τις εκάστοτες κυβερνήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ακριβώς έτσι βασικές πλευρές αυτού όλου του συστήματος, το οποίο είχε καθίσει πάνω στον σβέρκο της ελληνικής κοινωνίας και το οποίο έκανε τις δουλειές του με τον τρόπο που έκανε. Πρέπει αυτή η υπόθεση να πάει σε βάθος. Με τη θέση αυτή συμφώνησε ο γαλάζιος βουλευτής Γιάννης Καράμπελας, μιλώντας στο Sky και την Άννα Μπουσδούκου. Σε τέτοιες τράπεζες όπως το TAF-TAF και στην πρώην Αγροτική Τράπεζα, τις θέσεις τις καταλάβαναν συνήθως διορισμένοι από την κυβερνώσα παράταξη. Οπότε σίγουρα υπάρχει κάποια ευθύνη για όσους τους διόρισαν. Για την κατάρρευση ενός φαύλου δικοματικού συστήματος διαπλοκής κάνουν λόγο στην Κουμουνδούρου. Υπάρχει και άλλη τράπεζα για την οποία έχουν βγει τέτοια πράγματα στο παρελθόν και την ίδια στιγμή που ήταν όλο αυτό το πάρτι, αν θέλετε, το δίνω δάνεια, δανεικά και αγύριστα πολλών εκατομμυρίων κτλ. Προσπαθούσε να φτιαχτεί ένα κομματικό και πελατειακό κράτος συνενοχής. Ναι. Οι Έλληνες δικαστές απέδειξαν ότι δεν εκτελούν εντολές της εκτελεστικής εξουσίας και των διαπλεκόμενων, αλλά της συνείδησής τους. Είναι απολύτως αναγκαία η πλήρης και σε βάθος διερεύνηση, η μέγιστη δυνατή επιστροφή των χρημάτων από τις επισφαλείς δανειοδοτήσεις πολύ μεγάλων ποσών σε επιχειρηματίες από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο, καθώς και η απόδοση ευθυνών στους υπευθύνους. Συνδεόμαστε τώρα με τον Χρήστο Κούτρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί το απόγευμα πήγαν οι κύριοι Δένδιας και Αθανασίου Χρήστο προκειμένου να ενημερώσουν τον Πρωθυπουργό για τις εξελίξεις. Τι πληροφορίες έχουμε λοιπόν για αυτή τη συνάντηση? Και αποχώρησαν, θέλω να σου πω, χωρίς δηλώσεις. Δεν υπήρχαν διαρροές για αυτή τη συνάντηση. Ενημέρωσαν
κύριε Δένδιας και Αθανασίου, τον Πρωθυπουργό, για το θέμα που έχει προκύψει. Και κυβερνητικοί κύκλοι, σχολιάζοντας την υπόθεση, μεταδίδουν ότι η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της έχει δείξει ότι είναι αποφασισμένη να μην αναμειγνύεται σε θέματα δικαιοσύνης. Ξεκαθαρίζουν πάντως ότι είναι σταθερή η θέση της κυβέρνησης, ότι οι νόμοι θα εφαρμόζονται για όλους χωρίς καμία διάκριση, για κανέναν, χωρίς κανέναν διαχωρισμό. Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Χρήστο, να καλησπέρισω εδώ τον Δημήτρη Τσιόδρα. Καλησπέρα. Δημήτρη, αφού παρατηρήσω αρχικά ότι σε αυτή τη χώρα τελικά τα εκατομμύρια έχουν γίνει στραγάλια, να πούμε ότι είναι τουλάχιστον εξοργιστικό να ακούς να δίνονται αφιδώς, χωρίς κανέναν έλεγχο, τον παραμικρό έλεγχο καθώς φαίνεται σε αυτή την υπόθεση, τερατώδη δάνεια σε προφανώς ανθρώπους που έχουν τις προσβάσεις και μάλιστα από μια κρατική τράπεζα. Και να δίνονται αυτά τα δάνεια και μέχρι το 2011. Οπότε δηλαδή ήδη είχαμε την αγορά 2 χρόνια στα γόνατα να στενάζει. Καταρχάς είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε τη μια υπόθεση μετά την άλλη να σκάνε. Είδαμε τους εξοπλισμούς, συζητούσαμε πολλά χρόνια τι γίνεται, άρχισαν επιτέλους να βγαίνουν λογαριασμοί, να βγαίνουν μίζες. Τώρα με την υπόθεση του ταμιευτηρίου επίσης άρχισαν σιγά σιγά κάποια πράγματα να αποκαλύπτουν και μας στην αρχή ακόμη. Επιτέλους η δικαιοσύνη προχωράει. Προχωράει γρήγορα, χωρίς να μένει σε αυτό το οποίο ξέραμε παλιά, ότι φτάνουμε σε ένα όνομα ενός μεγάλου επιχειρηματία, αυτόν δεν τον αγγίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πριν μερικά χρόνια ούτε που θα μας πέναγε κάτι τέτοιο στο μυαλό. Βλέπουμε τώρα πολύ μεγάλους επιχειρηματίες να πηγαίνουν, να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης, να βγαίνουν εντάλματα, να πηγαίνουν στη φυλακή. Είναι ένα πάρα πολύ θετικό σημάδι. Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό το οποίο ανέφερες, ότι βλέπουμε όλο αυτό το κομματικό, κρατικό σύστημα, το πελατειακό, το πώς λειτουργούσε όλο αυτόν τον καιρό. Αποκαλύπτεται τώρα όμως. Αποκαλύπτεται τώρα γιατί, πέραν το ότι υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσουν κάποια πράγματα, πέραν το ότι η δικαιοσύνη δεν λαμβάνει εντολές που να λένε ότι κοίταξε, αφήστε τον αυτόν στην άκρη, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και απ' έξω, προκειμένου κάποιοι να οδηγηθούν στο εδόλιο. Υπάρχει, με συγχωρείς Δημήτρη, και από μέσα πια πίεση. Γιατί κάποια στιγμή, έτσι που έχουν έρθει τα πράγματα σε αυτή τη χώρα και έτσι που έχει έρθει η ζωή εκατομμυρίων πολιτών, έχει έρθει η ώρα να ξεκαθαρίσουν κάποιοι λογαριασμοί. Και είναι πραγματικά αυτή η στιγμή που πρέπει να αποκατασταθεί η σχέση του κράτους με τον πολίτη και να εμπεδωθεί ένα αίσθημα δικαιοσύνης. Έχεις δίκιο, είναι έτσι ακριβώς, γιατί όταν ακούς όλον αυτόν τον χορό των εκατοντάδων εκατομμυρίων και βλέπεις απ' την άλλη να γίνεται άλλη συζήτηση για εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία πρέπει να κοπούν. Πρέπει να κοπούν από μισθούς, από συντάξεις, να εισπραχθούν σε φόρους. Σύνορα, όλο αυτό λοιπόν το χορό. Μισό δις, να το πούμε και αυτό, που υπολογίζεται εκεί περίπου η ζημιά στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Να θυμίσω ότι ο Γιάννης Τουρνάρας υπολόγιζε πριν από λίγο καιρό και τσακωνόμασταν με την Τρόικα το δημοσιονομικό κενό της χώρας για να καταλαβαίνουμε γιατί ποσά μιλάμε. Ναι, και για να δούμε ότι το 25 για τα νοσοκομεία, στο οποίο έγινε τόσο μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα, αφορούσε γύρω στα 80 εκατομμύρια. Ακριβώς. Στο σύνολό του. Δεν θέλω να πω ότι με όλα αυτά θα ισοφαρίζονταν αυτά. Όχι, τα οποία αλλά λίγο αυτά, κοπεί, λίγο τα άλλα, λίγο τα παράλληλα. Αλλά με συγχωρείς, όταν γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια, δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν χειριστεί δημόσιο χρήμα με αυτόν τον τρόπο να μένουν ατιμώρητοι και να το χαίρονται εις υγείαν του ελληνικού λαού. Γιατί αυτός είναι στην τελική ανάλυση, αυτός που πληρώνει τα σπασμένα. Και στην τελική ανάλυση, όταν υπάρχει και ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί όπως λειτουργούσε, αυτό είναι σε βάρος και της κοινωνίας, αλλά να το θέσει και της ίδιας επιχειρηματικότητας. Γιατί κάποιος ο οποίος παίρνει ένα δάνειο που δεν το αποπληρώνει ποτέ, τι κάνει? Έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με κάποιον ο οποίος κινείται με βάση τους κανόνες. Τέλος πάντων, έχουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια αποκαλύψεις σε υποθέσεις οι οποίες επί 30 χρόνια συζητιούνται, ψιθυρίζονται, είναι κοινό μυστικό περίπου, όμως κάποιοι φάκελοι μπαίνουν στα συρτάρια, μένουν μόνο σε φήμες, χωρίς να προχωράει τίποτα. Επιτέλους, προχωράει η δικαιοσύνη και έρχονται πράγματα στο φως. Για να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.